Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σε συνέχεια του οδηγητικού βίντεο, στο οποίο εξηγήσαμε ότι αν κάποιο έχει σοβαρό σκοπό για μας, δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και καλό σύντροφο για μα, και ότι κάποιο λάκκο μπορεί να έχει φάβα όταν κάποιο θέλει πολύ νωρί να κάνει πολύ σοβαρά πράγματα, ήρθε ένα ερώτημα από μια φίλη το οποίο είναι τι; Αχ, πώς να το πω, είναι... Textbook case είναι περίπτωση από αυτή που διαβάζεις σαν παράδειγμα περιπτώσεων για έναν τύπο ο οποίος είναι, έχει ξεκάθαρα έναν ναρκισιστικό τύπο προσωπικότητας, λειτουργεί ως ευάλωτος ναρκισιστής και είναι ιδιαίτερα χειριστικός χειραγωγικός και παραμελητικός. Θα σας διαβάσω ακριβώς τη συνομιλία όπως έγινε σε ένα από τα πολλά social media που έχω. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, με βοηθάς πολύ. Είμαι 43 ετών και θέλω ασφάλεια στη ζωή μου και μια σχέση με αγάπη. Είναι η γυναίκα που μου γράφει. Γνώρισα κάποιον, βγαίναμε, μου άρεσε και πριν ολοκληρώσουμε, μου είπε πως δεν έχει χωρίσει από την προηγούμενη του σχέση, η οποία διήρκησε πάνω από δεκαετία. Του είπα ότι θέλω να είμαστε μαζί, αλλά μόνο αν είναι ελεύθερος. Χώρισε, τον βοήθησα να βρει σπίτι, τον υποστήριξα όσον μπορούσα. Τώρα που είμαστε μαζί, μετά από επτά μήνες, μου είπε πως είδε κάποιες φορές την πρώην του γιατί αυτή δεν ήταν καλά. Να σου πω εδώ πω από ό,τι μου είπε, εκείνη προχώρησε ένα μήνα μετά το χωρισμό σε άλλη σχέση και πολύ σύντομα συγκατοίκησε κιόλα με τον νεό τη Όμω τον παίρνει τηλέφωνα και βρίσκονται. Εκείνο μου είπε πω ενώ δεν είναι ανάγκη του να την βλέπει, το κάνει για εκείνη. Μάνα μου, τι καλό άνθρωπο. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Κάτι τώρα θα δούμε. Και θέλει απλώ να μου το λέει και να δείχνω κατανόηση. Είναι ευάλωτο ναρκισιστή. Δείχνει ευαισθησία. Γενικά θέλει να μου τα λέει, απλώς εγώ να μην αντίδρω. Α, έλα μου, έλα μου. Κάποιος ο οποίος θέλει να λέει τα πράγματα πρέπει να είναι ανοιχτό να ακούσει και την αντίδραση απόκριση της συντρόφου του. Επίσης, κάποιοι από τις παρέες του με τους οποίους βγαίνει έξω είναι παντρεμένοι αλλά ψάχνονται και αυτό μου δημιουργεί και άλλη ανασφάλεια. Στο σεξ δεν με ποθεί όπως θα ήθελα και μου λέει πως έχει πρόβλημα με το στερόνι. Όποιο έχει πρόβλημα με το πάει στο γιατρό, πάει σε έναν ενδοκρινολόγο και σε έναν ουρολόγο, ανδρολόγο, κάνει αναλύσεις, βρίσκεται πού οφείλεται το πρόβλημα, κάνει θεραπεία και το επιλύνει. Αν θέλει όντω να το επιλύσει και αν έχει όντω πρόβλημα με το Επίση, ενώ μένει σε ένα σπίτι που του βρήκα εγώ με πολύ χαμηλό ενίκιο και στην αρχή του έπαιρνα πράγματα για το σπίτι για να το βοηθήσω, Εκείνος θέλει να έχουμε κοινό λογαριασμό ώστε να πληρώνουμε από εκεί για τις βόλτες μας. Μάλιστα. Νιώθω ότι μόνο θέλει να παίρνει από εμένα. Ε, βέβαια, ξεκάθαρα. Επίσης θέλει να κάνουμε παιδί, αλλά νομίζω πως είναι η ανάγκη του να κάνει οπωσδήποτε παιδί και όχι ότι με θέλει τόσο που θέλει μαζί μου παιδί. Πήγαινα σε ψυχολόγο και μου έλεγε ο ψυχολόγος να ακούω τι λέω και μέσα μου έλεγε να φύγω. Ο σύντροφο μου πάει και εκείνο σε ψυχολόγο, αλλά η δική του ψυχολόγο του λέει να ικανοποιεί τι ανάγκε του. Γενικώ δεν λαμβάνω συναισθηματική ασφαλεία και έρω συνεχώ τα όρια μου. Θέλει να πει ο κοπέλα, ότι συνεχώ έρει τα όρια τη. Δηλαδή, να βάζει κάποιο όριο, μετά το παίρνει πίσω αυτό το όριο. Τι που μου προτείνει να κάνω, με απεριόριστη εκτίμηση. Τη έγραψα: Αγάπη μου, όταν βοηθήσει τον άλλον να χωρίσει, τότε τα έχει όλα αυτά δεν μπορώ να πάρω εγώ απόφαση για σένα. Άμα δεν λαμβάνει συναισθηματική ασφάλεια και έρεις συνεχώς τα όρια, αυτό ακούγεται σαν συνεξάρτηση. Σαν, δεν λέω ότι είναι σίγουρα συνεξάρτηση, έτσι ακούγεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου απαντήσατε, λέει φίλοι. Ξέρω πως ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Θεωρείτε πως πρέπει να πάρω απόσταση. Τη ρώτησα κάποιε πληροφορίε για τη δική τη οικονομική κατάσταση, το δικό τη επάγγελμα, το δικό του για να καταλάβω περίπου τι παίζει. Λέει ότι αυτό έχει εισοδήματα και από τη δουλειά που κάνει και από την οικογένειά του. Και τη ρωτάω εγώ γιατί θέλει να πληρώνεται από κοινού. Γιατί η κοπέλα λέει αυτό βοήθησε να βρει σπίτι, του αγόρασε και πράγματα για το σπίτι και τη φάνηκε κάπω περίεργο ότι αυτό λέει να κάνουμε ένα κοινό λογαριασμό να πληρώνουμε από κοινού. Θέλει, λέει, να πληρώνουμε από κοινού γιατί έχει ανασφάλεια να μην τελειώσουν τα χρήματά του. Ενώ εγώ έχω μόνο το μισθό μου και δεν έχω τα έξτρα εισοδήματα που έχει αυτός και στην αρχή έδινα από το εστέρημά μου να του παίρνω πράγματα για το σπίτι του να του πηγαίνω φαγητό και τα λοιπά. Δεν είχα καταλάβει πως έχει εισοδήματα και προσπαθούσα να τον βοηθήσω να φτιάξει το σπίτι του. Στην αρχή με κερνούσε να βγαίναμε έξω, αλλά μετά μου είπε πως έχει άγχος για τα οικονομικά του και πως η συντροφικότητα είναι μισά-μισά. Τις λέω, εσύ πώς νιώθεις σε αυτή τη σχέση. Νιώθω σαν να με θέλει για σιγουριά. Να κάνει εκείνος ό,τι θέλει και εγώ να το δέχομαι. Να τον διευκολύνω, να μην του κοστίζω τίποτα. Θέλει από την αρχή να κάνουμε παιδί. Νομίζω πως του κάνω για να κάνει παιδί. Θέλει να πάμε σε σύμβουλο γονιμότητας λόγω της ηλικία μας. Λόγω της ηλικία σου θέλει να πάτε σε σύμβουλο γονιμότητας. Δεν κάνουμε και συχνά σεξ. Έχει λέει πρόβλημα με αυτό. Μου το είπε από την αρχή. Ό,τι πω είναι παράπονα. Όσες φορές προσπάθησα να φύγω με διεκδίκηση, αλλά μετά πάλι τα ίδια. Ίσως και χειρότερα. Μοιάζει με κρυφό νάρκησο. Και κρυφομοφιλόφιλο μπορεί να είναι. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι αποτάσσονται την ομοφιλοφιλία του και μπαίνουν σε σχέσεις με γυναίκε, σίγουρα δεν θα θέλουν και πολύ συχνά να κάνουν σεξ, χωρί να γνωρίζω. Αλλά απλώ τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια άλλη περίπτωση παρόμοια, που είχε πολλά κοινά στοιχεία με αυτόν τον τύπο, ο οποίο στο τέλο από ό,τι διαφάνηκε ήταν και κρυπτομοφιλόφιλος. Του στείλω ότι καταπίεζε την ομοφιλοφιλία του για να είναι μαζί με γυναίκα, όχι ότι είχε πάει με άνδρα, αλλά ότι καταπίεζε τη φύση του και αυτό του βγαίνει και σε ένα φθόνο προς τη γυναίκα. Με χειρίζεται συναισθηματικά, λέει η κοπέλα. Όταν του είπα πως δεν θέλω να βλέπει την πρώην του, μου είπε ντροπή σου. Μετά μου λέει πως δίνω πολύ σημασία στα λόγια. Ναι, ναι. Θα σου λέει κακά λόγια και εσύ δεν θα δίνεις πολύ σημασία στα λόγια γιατί θα είσαι υπερευαίσθητη. Τη λέω, κρυφονάρκιστο παραμελητικό. Όταν λέω πως νιώθω, λέει η κοπέλα, εκείνο θίγεται ότι δεν του λέω πόσο καλά τα κάνει όλα. Ναι, αυτό που λέτε, κρυφονάρκιστο παραμελητικό. Τη λέω, Αν εσύ θέλει παιδί, καλύτερα να κάνεις παιδί με δότη παρά με αυτόν που έχει τέτοια προσωπικότητα. Μου λέει, Εγώ είχα βγει από το θέμα του παιδιού λόγω τη ηλικία μου. Το είχα αποδεχτεί ότι μπορεί και να μην γίνει. Θέλω πρώτα τον άνθρωπο να είμαι καλά στη σχέση. Αν συμβεί το παιδί μέσα σε μια καλή σχέση, έχει καλός. Συμφωνώ με την άποψη της κόπελας και τη βρίσκω και πολύ λογική. Θέλει πρώτα τη σχέση και όντως η πιο σημαντική είναι η σχέση να έχει έναν καλό άνθρωπο δίπλα σου, να έχει μια καλή σχέση, μια υγιή σχέση με έναν καλό άνθρωπο, ο οποίο θα σου φέρεται με αγάπη, σεβασμό, τρυφερότητα και δοτικότητα. Όχι να σε χρησιμοποιεί για να καλύπτει τι ανάγκε του. Εκείνο λέει απομακρύνεται από μένα γιατί δεν έχουμε πάει ακόμη σε σύμβουλο γονιμότητας. Δεν νιώθω ασφάλεια να το κάνω αυτό μαζί του. Να μην το κάνεις, της λέω. Νομίζω πως θέλει να πάμε να δει αν είμαι γόνιμη. Της γράφω κι εγώ, είσαι αντικείμενο δηλαδή. Γιατί χώρισε από την πρώην του, μήπως αυτή δεν έκανε παιδιά. Είχαν κάνει προσπάθειες και δεν μπορούσαν. Και εκείνη δεν ήθελε άλλες προσπάθειες. Ξεκάθαρο τότε της λέω. Τι κάνει νιάου ω στα κεραμίδια. Δεν μου λέει πως χώρισε γι' αυτό. Της λέω σιγά μισού το πει ότι χώρισε γι' αυτό. Εκείνη τον αποθέωνε συνέχεια, του έγραφε συνεχώς ερωτικά γράμματα, στο οποία έλεγε πόσο τέλειος είναι εκείνο και εκείνη ένα ταπεινό χαμομιλάκι. Τη λέω ίσως η κοπέλα αυτή να είναι συνεξαρτώμενη με περικεφαλαία, όχι απλώς συνεξαρτώμενη. Ναι, μου λέει η κοπέλα, η ψυχολόγος του του είπε πως είχαν σχέσεις συνεξάρτησης. Τη λέω, εκείνη είχε σχέσεις συνεξάρτησης αυτός, και πώ εκείνο έχει ναρκιστικά στοιχεία. Α, τη λέω ξεκάθαρο. Το λέει και η ψυχολόγο του ότι έχει ναρκιστικά στοιχεία. Τώρα μου λέει αυτό παίρνει ακόμα επιβεβαίωση από εκείνη. Δηλαδή πάει και συναντά την πρώην του για να παίρνει ναρκιστική τροφοδοσία, ναρκιστική παροχή και επιβεβαίωση. Όχι για το καλό τη, για να τη βοηθήσει. Κάτι λέει που δεν του κάνω εγώ. Δεν του δίνω επιβεβαίωση. Μου ζητάει να του γράφω γράμματα και δεν το κάνω. Εκεί τη είπα, φύγε να γλιτώσει. Άκου, μου έστελνε η μου γράμματα με αποθέωνε να μου στέλνει και εσύ γράμματα. Πού πάμε και του βρίσκουμε όλου αυτού του. Αλλά θα μου πείτε, ζούμε ένα μισά τους είπαμε. Έμπλεξα, λέει κοπέλα, πρώτη φορά νιώθω τέτοιο αδιέξοδο. Τη λέω να ξεμπλέξει. Καλώ όρισε στο κλαπ των θυμάτων να αρκίσω. <laughs> Έχει απόλυτο δίκιο, μου γράφει. Πώς θα φύγω που με κάνει να νιώθω ενοχές κάθε φορά που προσπαθώ να το κάνω. Της λέω, τη ρωτάω, ο ψυχολόγος σου ξέρει τι σημαίνει να τι σημαίνει συνεξάρτηση. Μου απαντάει η κοπέλα όταν ανέφερα για ναρκισισμό μου, μου είπε πως είναι καλό το άτομο να έχει ναρκισιστικά στοιχεία για την επιτυχία του. Άρα της λέω, ο ψυχολόγος σου είναι άσχετος με το θέμα, δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Συνεχίζει η κοπέλα και μου λέει, εμένα μου έχει πει πως είμαι ενοχική. Της λέω, η έρευνα γύρω από τον αρκισισμό είναι cutting-edge science, δηλαδή τελευταία λέξη της επιστήμης, της ψυχοπαθολογίας και της κλινικής ψυχολογίας. Δεν τη διδαχτήκαμε στο πανεπιστήμιο. Και τη έστειλα... Το playlist α, όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο του Δόκτωρα. Αν στη συμμετοχή, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Τη έστειλα το playlist για το αφού είναι τόσο υπέροχο, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη που πάλι είναι ένα playlist από ένα βιβλίο τη Νιλέιβερη που διαβάσαμε και σχολιάσαμε στον αρκισισμό Και τη έστειλα και το playlist για τα βίντεο α, όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο α, των εκδόσεων Μήνοα Γυναίκε που αγαπούν πολύ. Ε, τη λέω να μπει στη συμμετοχή, να ακού αυτά τα βίντεο. Γιατί λέει: Έχω δει όλα τα βίντεο. Τη λέω: Αυτά τα βίντεο που είναι στη συμμετοχή είναι εξτραϊλικό. Και όντω αυτά τα τρία βιβλία, επίση και το βιβλίο τοξική Γονεί, ακόμη και το βιβλίο Για Τα Όρια, που εγώ σε εκείνο το βιβλίο, όσοι είστε στη συμμετοχή, θυμάστε ότι έκανα συνέχεια σχόλια α, για το ότι ενοχλούμουν που είχε μέσα θρησκευτικό χαρακτήρα. Αλλά είναι πολύ καλό βιβλίο. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμα γιατί όσοι είναι στη συμμετοχή ακούν αυτά τα βίντεο χωρίς διαφημίσεις εννοείται. Όλα τα βίντεο στη συμμετοχή είναι χωρίς διαφημίσεις. Και είναι σαν, επειδή ακριβώς διαβάζουμε και σχολιάζουμε από τα βιβλία, είναι σαν μαθήματα, σαν master classes. Μου λέει, μπορείς σε παρακαλώ να το κάνεις βίντεο. Θα με βοηθήσει πολύ. Τη λέω, θα σου κάνω επειδή είναι θεματάρα. Μου λέει, δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω. Γέλα, τη λέω, να γελάσεις. Πολλέ γυναίκες είχαν παρόμοιο σύντροφο, που τις είχε τρελάνει και αυτές έπεσαν στην παγίδα της συνεξάρτησης και φάγανε αγρίω στα μούτρα τους. Λέει «Αχ μου, έτσι συνεξαρτήθηκα κι εγώ και τώρα τι κάνω είναι το θέμα. Φοβάμαι το μετά, θα το δικαιολογήσω στο μυαλό μου για όλα. Τη λέω τώρα κόβεις από αυτόν και κάνει οξία ψυχοθεραπεία και τη έστειλα το τηλέφωνο μιας ψυχολόγου στην περιοχή της που ξέρω ότι γνωρίζει από θέματα συνεξάρτησης και μου λέει προσπάθησε από την αρχή να μου ροκανίσει κάθε αυτοπεποίθηση μέχρι και τι να φοράω μου έλεγε. Αυτό το κάνω ενάρκηση, κρυφονάρκηση πάρα πολύ. Εννοείται τη λέω, κρυφονάρκηση είπαμε. Μου έλεγε ότι μπορεί να χρειάζομαι λίγο λίφτη. Για το βλέπω την κοπέλα τη φωτογραφία στη φωτογραφία εδώ καμία σχέση. Όχι ότι δεν είμαι όμορφη, αλλά για την τελειότητα έλεγε, άστα. Νιώθω απέσια μου λέει μαζί του, μου ρουφάει την ενέργεια, πρέπει να αποδράσω. Τη λέω, Προτού αποφασίσεις τι θα κάνεις, να τον παρακολουθείς προσεκτικά τι κάνει, να τον δεις γυμνό εντό εισαγωγικών. Δηλαδή, ε, αν δεν μπορείς αμέσω να χωρίσεις, μείνε εκεί, συναντήσου μαζί του, κάνε τις συναντήσεις που θα κάνεις, αλλά παρακολούθα τον πολύ προσεκτικά με βάση αυτή τη συνομιλία που κάναμε. Και η κοπέλα λέει ευχαριστώ πολύ, νιώθω ότι κάποιο με κατάλαβε, σε ευχαριστώ. Α, ξέχασα να σου πω ότι μου κάνει συνέχεια προσβλημέντα. Είχα δει ένα βίντεο. Τη λέω εννοείται. Τα προσβλημέντα, δηλαδή το νέγκινγκ, είναι ψωμί των κρυφών Και συνεχίζει να μου λέει για πράγματα που κάνει αυτό στι σχέσει του και αυτή δεν νιώθει άνετα και του το λέει, αλλά δεν, την ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει. Και τη λέω σε μαζί έχει αυτό να νιώθει άνετα. Τι δεν καταλαβαίνει. Λέει επίση έχει θέμα και με το αλκοόλ. Με έχει γνωρίσει στη μαμά του η οποία με λατρεύει. Και όταν το γνώρισα, μου είχε πει ότι είχε χωρίσει από μεγάλη σχέση. Άρα είπε ψέματα στην αρχή, ότι είχε χωρίσει από μεγάλη σχέση. Μετά από ένα μήνα ραντεβού, μου είπε πω δεν είχε χωρίσει και έμενε με την κοπέλα. Μπράβο. Αλλά έτσι το βρήκε έντιμο που σου το είπε πρωτού κάνετε σεξ. Αλλά γιατί δεν θα βιαστεί για σεξ αυτό ο τύπο, ο, ο οποίο ε, λειτουργεί ασεξουαλικά και με σκοπό. Τότε του είπα πω αποχωρώ. Μου είπε, δώσει μου ένα μήνα να βρω σπίτι και έτσι και έγινε τότε. Η άλλη κοπέλα δεν είχε καταλάβει κάτι. Απλώ τη ανακοίνωσε ένα βράδυ το χωρισμό. Απλώ σου δίνω διευκρίνηση για να καταλάβει πώ έγινε. Εγώ κατάλαβα πώ έγινε. Ελπίζω να κατάλαβε κι εσύ πώ έγινε. Και ελπίζω να το χωρίσει όπω χώρισε κι αυτό την άλλη την κοπέλα. Χωρί εξήγηση. Χωρί καμία εξήγηση να το χωρίσει. Δεν το αξίζει εξήγηση. Να καθίσει, να πηγαίνει και να έρχεσαι μπορείς να του στείλει ένα email. Στο οποίο να του λες, αγαπητέ κύριε Τάδε, μετά από την 7 μηνή συνύπαρξή μας, έχω καταλήξει στο ασφαλές συμπέρασμα ότι δεν είστε ερωτευμένος μαζί μου, ότι δεν έχετε μπει μέσα σε αυτή τη σχέση επειδή επιθυμείτε να είστε μαζί μου και επιθυμείτε να είστε με εμένα, αλλά επειδή με αντικειμενοποιήσατε και θέλετε να με χρησιμοποιήσετε για να επιτύχετε το στόχο σας που είναι να τεκνοποιήσετε. Και γι' αυτό το λόγο απομακρύνεστε από εμένα τώρα που, ή που σας είπα ή τώρα που σας έδειξα ότι δεν έχω διάθεση να πάω σε σύμβουλο γονιμότητας στη στιγμή που μεταξύ μας υπάρχουν τόσα ζητήματα. Αγαπητέ κύριε Τάδε, η σεξουαλική σχέση ενός ζευγαριού είναι εξαιρετικά σημαντική. Ε, σας ενημερώνω ότι διακόπτω αυτή τη σχέση επειδή δεν με καλύπτει σεξουαλικά και επειδή συναισθηματικά με βλάπτει. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις που μου κάνατε για τα ρούχα που φοράω, για την εμφανισή μου, για το ότι ίσως να χρειάζομαι lifting, όλα αυτά τα προσβλημένα που μου κάνατε κατά καιρούς, με έχουν στενοχωρήσει. Έχουν συσσωρευτεί και έχω φτάσει στο σημείο να νιώθω απέχθεια και μόνο στην ιδέα ότι θα συναντιέμαι μαζί σας. Θέλω να σας ενημερώσω πως η σχέση μας από την πλευρά μου θεωρείται λήξασα και πως δεν επιθυμώ καμία απολύτως επικοινωνία περαιτέρω. Έτσι. Έτσι το αξίζει αυτό να το χωρίσεις. Έτσι, ψυχρά, με χρήση επίσημη γλώσσα που να, 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 να τίνει και λίγο προς την καθαρεύουσα και να του κόψεις τα φτερά και τα πόδια... Και θα δει ότι αν εσύ επιμένει στην απόφαση σου να το χωρίσει και αν εσύ επιμένει να τον ξεμπροστιάζει, θα σηκωθεί και θα φύγει. Γιατί ο κάθε κρυφό και ο κάθε παραμελητικό ναρκησό πάει εκεί που έχει ναρκιστική παροχή και ναρκιστική τροφοδοσία. Και προσοχή στι γυναίκε οι οποίε βρίσκονται σε μια ηλικία που δεν έχουν τεκνοποιήσει επειδή αποφάσισαν συνειδητά ότι θα κάνουν παιδιά μόνο αν βρίσκονται μέσα σε μια υγιή σχέση. Προσοχή να μην απεμπολίσουν οι γυναίκες αυτές τις αρχές και τις αξίες τους επειδή βρίσκονται σε μια ηλικία κοντά στα 40. Εάν έχεις φτάσει μέχρι τα 43 και δεν έχεις κάνει παιδί επειδή έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι δεν θες να κάνεις παιδί μόνη σου ή να κάνεις παιδί με έναν άνθρωπο με προβληματική προσωπικότητα που μετά θα ταλαιπωρεί και σένα και το παιδί μην ξεπουλήσει τι αρχέ και τι αξίε σου τώρα, στα 42, στα 43, στα 38, στα 39, επειδή βρέθηκε ένα τύπο ο οποίο ήρθε να σου πει ότι σε βλέπει τόσο σοβαρά ώστε να θέλει να κάνει παιδί μαζί σου. Αν θέλει μια γυναίκα τόσο πολύ να κάνει παιδί, να κάνει μόνη τη, παρά να κάνει με έναν άνθρωπο προβληματικό θα πω και θα ξαναπώ και θα ξαναπώ ότι δεν είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε γυναίκα να τεκνοποιήσει, ούτε και για οποιοδήποτε άνδρα δεν είναι απαραίτητο να γίνει πατέρας. Για κανέναν απολύτως άνθρωπο δεν είναι απαραίτητο να εμπλακεί σε διαδικασία αναπαραγωγής. Όποιος επιλέγει να το κάνει, να το κάνει, έχοντας όμως τις κατάλληλε συνθήκες και συναισθανόμενος την ευθύνη του ρόλου του γονιού. Θα κάνουμε παιδί τώρα επειδή ο άλλος α, έχει αποφασίσει ότι θέλει να βρει μια κατάλληλη γυναίκα, να την εργαλειοποιήσει για να γίνει αυτός πατέρας. Δεν ξέρω. Και επίσης θέλω να πω για τους κρυφονάρκησους ή οι ευάλωτους ναρκισιστές ότι είναι εξαιρετικά συναισθηματικά παραμιλητικοί ενώ παρουσιάζονται ότι και καλά είναι ευαίσθητοι και έχουν θέματα και λυπούνται του άλλου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στην πραγματικότητα στερούν συστηματικά τα θύματα του από αγάπη, στοργή και επιβεβαίωση. Μια υγιή ερωτική σχέση είναι μια ερωτική σχέση που δίνει ασφάλεια, δίνει την αίσθηση τη αγάπη και τη αποδοχή από το τέρι μα. Αν είμαστε μέσα σε μια σχέση που συνεχώς διερωτούμαστε και αναρωτιόμαστε γιατί μου μιλάει άσχημα ο σύντροφό μου, γιατί με κριτικάρει συνεχώ ο σύντροφό μου, γιατί με παραμελεί ο σύντροφό μου, γιατί δεν με γουστάρει ο σύντροφό μου, τότε σημαίνει ότι είμαστε σε μια σχέση συναισθηματική παραμέληση. Και πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Και επίση, αν έχουμε τέτοια ζητήματα, στο ψυχολόγο, στην ψυχολόγο που θα πάμε, ρωτάμε από την αρχή είστε εξοικειωμένο με τη θεωρία του ναρκισισμού και της συνεξάρτησης. Δουλεύετε με τέτοια περιστατικά. Γιατί όντως πρόκειται για καινούριε πληροφορίες, για καινούργια ζητήματα, για καινούργια και καινούργιε θεωρητικέ γνώσει και για καινούργιε θεραπευτικέ προσεγγίσει στον χώρο της ψυχολογία, στον χώρο τη θεραπεία ζευγαριών και στον χώρο τη ψυχολογία των ανθρωπίνων σχέσεων. Και όντω, κάποιοι ψυχολόγοι δεν, α, δεν α, ίσως δεν συμφωνούν κιόλα με αυτές τις θεωρίες. Δεν τις, έχουν, δεν τις, ενστερνίζονται. Εγώ προσωπικά, ως ψυχολόγος, ως άνθρωπος, ως γυναίκα, θεωρώ ότι η θεωρία για τον αρκισισμό, η θεώρηση τη δυναμικών των σχέσεων του αρκισισμού και της συνεξάρτησης μου έχει εξηγήσει τον κόσμο. Και καμιά άλλη θεωρία προηγουμένω δεν με είχε βοηθήσει να καταλάβω τον κόσμο τόσο όσο αυτή η θεωρία. Έκαναν όλα νόημα και στην προσωπική μου ζωή και στην προσωπική μου θεραπεία, αλλά και στην επαγγελματική μου ζωή και στη ψυχοεκπαίδευση. Έκαναν όλα πολύ περισσότερο νόημα όταν εξελίχθηκε η θεώρηση των πραγμάτων και των ανθρωπίνων σχέσεων των δυναμικών των ανθρωπινών σχέσεων που έχουν να κάνουν με τα στυλ προσωπικότητα, που έχουν να κάνουν με τη δυναμική του ναρκισισμού και τη συνεξάρτηση. Σα στέλνω την αγάπη μου. Φιλιά!